Τώρα έκκληση για να βρεθεί ο οδηγός που χτύπησε Αθανάσιμα εργαζόμενο την ώρα που πήγαινε στη δουλειά του και τον εγκατέλειψε στον δρόμο. Κάνει η οικογένειά του στον Πειραιά. Πάμε αμέσως στον Πέτρο Καρσιώτη. Πέτρο, τι ακριβώς έχει συμβεί, έχεις μαζί σου και την αδελφή του θύματος. Ακριβώς 25 Σεπτεμβρίου, ώρα 6 και 10 το πρωί, ο άνθρωπος αυτός, πατέρας τριών παιδιών, ηλικία 42 χρόνων, πήγαινε στην δουλειά του, στην περιφερειακή οδό της Δραπετσόνας και Ρατσινίου. Εκεί όμως, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, χτύπησε στα κυκλειδώματα, αλλά και ένα αυτοκίνητο, με άγνωστο μέχρι στιγμής οδηγό, ο οποίος εγκατέλειψε το δυστύχημα, πέρασε κυριολεκτικά από πάνω του όπως φαίνεται και τον άφησε νεκρό. Τώρα η τροχέα εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας πληροφορίες και είμαστε εδώ με την αδελφή του άτυχου πατέρα τριών παιδιών, την κυρία Κωνσταντίνα Βαφιάδη, για να μας πει τι έχει γίνει και την έκκληση της ίδιας της οικογένειας. Κυρία Κωνσταντίνα. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, ο αδερφός μου, όπως κάθε μέρα, ξύπνησε να πάει στη δουλειά του. Γύρω στις 6 και 10, 6 και 4 συνέβη το μοιραίο. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι φορτηγό. Κάνω έκκληση. Όποιος περνούσε από την περιφερειακή της Δραπετσόνας, προς το ρεύμα, προς Πέραμα, αν τυχόν και είδε, άκουσε κάτι, είτε εκεί που πήγε το φορτηγό για να φορτώσει, να ξεφορτώσει μετέπειτα, αν είδε χτυπημένο αυτοκίνητο, είτε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, πήγε να πλύνει το προφανώς το αμάξι του αυτός μετά. Αν κάποιος κάτι είδε περίεργο, παρακαλώ να επικοινωνήσει με την τροχέα. Λοιπόν, Πέτρο Καρσιώτη, αυτό είναι το τροχαίο δυστύχημα. Όποιος γνωρίζει κάτι, όποιος πέρασε από το σημείο, όποιος έχει την οποιαδήποτε πληροφορία, βεβαίως να επικοινωνήσει με την τροχέα για να βρεθεί καμία. Να προσθέσουμε ακόμη, Αντώνη, ότι ο άτυχος άνθρωπος, όπως σου είπα, ήταν πατέρας τριών παιδιών, μικρών, από 6 έως 12 χρόνων. Και υπάρχει μια πραγματική τραγωδία στην οικογένεια. Λοιπόν, Πέτρο, ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί κάποιος ο οποίος θα γνωρίζει το οτιδήποτε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ.